Ο Θεός δεν έφτιαξε διάβολο, προσέξτε. Ο Θεός έφτιαξε άγγελο και τον αρχάγγελο, τον αιωσφόρο. Αιωσφόρος τι θα πει, αυτός που φέρνει την Αίω. Η Αίω είναι η αυγή, έτσι λέγανε οι αρχαίοι. Ήταν ωραιότατος άγγελος, πολύ ωραίος και πολύ σπουδαίος, έτσι. Αλλά τον έπιασε η περηφάνεια. Είδατε και μερικοί άνθρωποι που έχουν χαρίσματα, έκτακτα, έτσι ξέρω εγώ, είναι μια κοπέλα, είναι ωραία, όμορφη. Εντάξει, εσύ το έκανες αυτό. Δώρο Θεού είναι που σε έκανε έτσι ωραία. Τι, πρέπει να σε πιάσει περηφάνεια, να είναι μύτη σου και πάνω, ας πούμε, και να έχεις μέσα σου εγωισμό και να, δεν ξέρω τι άλλο, να επιδιώκεις, ας πούμε. Όχι. Πρέπει να πεις, ο Θεός μου το δώσει το χάρισμα. Έτσι, αυτό έπαθε και ο διάβολος, έτσι περηφανεύτηκε. Και από άγγελος έγινε διάβολος. Οπότε τι κάνει τώρα ο Θεός, κοιτάξτε, σέβεται την ελευθερία, όχι μόνο των ανθρώπων και των δαιμόνων. Γιατί ακριβώς ο ίδιος είναι ελεύθερος και μας έφτιαξε και εμάς ελεύθερος. Και σε ένα σημείο, σε τέτοιο σημείο δηλαδή, που σέβεται την ελευθερία, που θα έλεγε κανείς, σχεδόν μας σκανδαλίζει ο Θεός με το πώς η ελευθερία μας δίνει. Βλέπεις, ας πούμε, ο άλλος τον βλαστημάει το Θεό, μιλάμε για τους ανθρώπους τώρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ βλαστημάει τον Χριστό, την Παναγία και δεν παθαίνει τίποτα. Και λες, μα τι γίνεται τώρα. Βέβαια κάποια στιγμή θα πάθει, σίγουρα, έτσι, γιατί δίνει δικαιώματα στο διάβολο και κάποια στιγμή, είτε σε αυτή τη ζωή ή ακόμα χειρότερα στην άλλη ζωή, θα τα βρει μπροστά του όλα αυτά που κάνει. Αλλά τι γίνεται, ο Θεός, επειδή ακριβώς μας έκανε αυτεξούσιους, σέβεται αυτή την ελευθερία και έχει κάνει αυτεξούσιους και τους αγγέλους. Και οι άγγελοι, ξέρετε, δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι καλοί. Δεν με αυτούς είναι άγγελος, ας πούμε. Ναι, αλλά και οι άγγελοι, εάν θέλουν, εάν ήθελαν πιο σωστά να το πούμε, θα μπορούσαν να πούνε όχι στο Θεό. Και το είπαν κάποιοι. Κάνανε αντάρτικο. Αυτό έκανε ο Ιωσφόρος. Είπε, εγώ θα πάρω τη θέση σου. Θα σε βγάλω από εκεί που είσαι, Θεέ. Και παρέστηρε και άλλους. Όχι μόνο από τους αγγέλους που είχε μαζί του, το τάγμα του, είχε ένα ολόκληρο τάγμα μαζί του, αλλά και από άλλα τάγματα. Και πέσανε. Και τότε ήταν που φώναξε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, «Στόμεν καλός», φώναξε τους αγγέλους. «Προσέξτε». Έπεσε ο Ιωσφόρος, πέσανε και άλλοι, «Μην πέστε όλοι». Και συγκράτησε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τον ουράνιο κόσμο. Να μην πέσουν όλοι οι άγγελοι, παρασυρθούν από τον Ιωσφόρο. Οπότε δεν είναι ότι ο Θεός έφτιαξε διάβολο, ο Θεός έφτιαξε άγγελο, αλλά αυτός ο άγγελος πλέον τη δύναμή του και την ελευθερία του τη χρησιμοποιεί για το κακό. Όπως και οι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι, τη δύναμη που τους δίνει ο Θεός, το μυαλό που τους δίνει, έτσι, την οξύνια, την εξυπνάδα, τη χρησιμοποιεί για το κακό. Δεν βλέπεις σήμερα τι γίνεται. Το βλέπουμε. Πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, έξυπνοι, επιστήμονες κλπ, εργάζονται για το κακό της ανθρωπότητας και προωθούν όλα αυτά τα σχέδια που ξέρουμε λίγο πολύ, έτσι. Σκοτώνουν τους ανθρώπους κλπ. Θα πεις, ο Θεός τους έφτιαξε έτσι? Όχι, ο Θεός έφτιαξε καλούς. Ο Θεός μόνο καλό έκανε. Αλλά μας έδωσε την ελευθερία και δεν την παίρνει πίσω. Τη σέβεται την ελευθερία που μας έχει δώσει, δεν την παίρνει πίσω. Και μετά τι γίνεται? Ο άνθρωπος είτε τη χρησιμοποιεί για το καλό είτε για το κακό την ελευθερία που του έχει δώσει ο Θεός. Οπότε δεν είναι ότι φταίει ο Θεός, ο άνθρωπος φταίει. Θα πεις, γιατί ο Θεός δεν τους σταματάει αυτούς τους κακούς, ας πούμε, να τους πάρει το κεφάλι? Μετά δεν θα ήταν ελεύθεροι οι άνθρωποι. Θα του λέγανε του Θεού, τι μας είπες ότι είμαστε ελεύθεροι, ορίστε, μας πήρες το κεφάλι. Εμείς δεν σε θέλουμε. Και θα είχαν δίκιο, έτσι. Το ίδιο και οι δαίμονες. Θα του λέγανε, γιατί μας εμποδίζεις. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το κακό στους ανθρώπους. Γιατί δεν μας αφήνεις? Θα ζητάγανε και τα ρέστα από τον Θεό. Λοιπόν, ο Θεός τι κάνει τώρα? Μέσα στην άπειρη αγάπη του, τους αφήνει κάποια ελευθερία μέσα σε όρια. Γιατί αν τους άφηνε τελείως ανεξέλεκτους, σας το είπα και προηγουμένως, σε ένα δευτερόλεπτο θα μας είχαν εξαφανίσει όλους. Τόσο μίσος μας έχουν οι δαίμονες. Θα μας είχαν σκοτώσει όλους. Αλλά βάζει κάποια όρια.
Και δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει τίποτα, τίποτα μα τίποτα, αν δεν πάρει άδεια από το Θεό. Είδατε εκεί που βγήκε η λεγεώνα αυτή των δαιμόνων από τους δαιμονισμένους. Και είπε στον Χριστό ο διάβολος, επίτρεψέ μας να μπούμε στους χείρους, μην μας πας στην κόλαση από τώρα, το ξέρουν ότι θα πάνε στην κόλαση, και όμως δεν μετανοούν. Άφησέ μας να μπούμε στους χείρους, ήταν ένα κοπάδι εκεί. 2.000 γουρούνια ήταν εκεί δίπλα. Και μπήκανε μέσα εκεί και τα γουρούνια τρελάθηκαν έτσι και πήγαν στον κρεμνό και πέσαν και πήγηκαν. Να ποιος είναι ο διάβολος, έτσι. Πάντα το κακό κάνει. Αλλά πήραν άδεια, προσέξτε, ούτε στα γουρούνια δεν έχουν δικαίωμα να μπουν οι δαίμονες. Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε τον διάβολο. Έτσι, μερικοί φοβούνται, μην τους εμφανιστεί, ξέρω εγώ, μήπως δαιμονιστούν, μήπως είναι δαιμονισμένοι ήδη. Όχι, μην φοβάσαι. Έτσι, ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτα να κάνει ο διάβολος από μόνος του. Αν επιτρέψει κάτι, θα το επιτρέψει για το καλό μας. Και πάντα σας είπα μέσα στα όρια που το επιτρέπει ο Θεός, ο κινείται ο διάβολος. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι.